Είναι μαζί μας και ένας εκ των πιο σταθερών, νομίζω, παικτών του ΠΑΟΚ και αποτελεσματικών στη διαδικασία των play-off και όχι μόνο. Πρόσεξε, ο ποδοσφαιριστής που φιλοξενούμε, νομίζω ότι συνδύασε τα καλά του διαστήματα με το καλό ξεκίνημα και το καλό τελείωμα του ΠΑΟΚ. Ναι, γεγονός είναι αυτό. Έτσι νομίζω. Και να μην ξεχνάμε ότι ταλαιπωρήθηκε και από τους κοιλιακούς του στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν και αναφερόμαστε στο μοναδικό τέκνο της δυτικής συνοικίας, νομίζω, των δυτικών συνοικιών στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, το Στέλιο Τοκίσιο. Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνεις? Τώρα μια χαρά είμαι. Ναι. Το καλοκαίρι ξεκίνησε? Ξεκίνησε, ναι, από χθες κιόλας. Από χθες. Πήγαν όλα καλά και τώρα ξεκινήσουμε τις διακοπές. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Για να πιάσουμε λίγο το θέμα με τους κοιλιακούς που σε ταλαιπώρησε όντως μέσα στη σεζόν, τι εντολές έχεις, ουσιαστικά ξεκούραση και μόνο αυτό, τίποτα άλλο? Καταρχάς, επειδή το ξέρουν οι πιο πολλοί, τι συνέβη, Στέλιο? Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είχες φέτος. Ναι, είναι κάτι το οποίο με ταλαιπώρησε από την αρχή της χρονιάς στην ουσία, δηλαδή μετά από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια που μπήκαμε στους ομίλους. Ήταν κάτι δύσκολο για μένα, αλλά δεν θέλω να το πω σαν δικαιολογία. Δηλαδή δεν μπορούσα να δώσω ότι ήθελα το 100%. Αλλά στη συνέχεια δουλέψαν πάρα πολύ, ας πούμε, με τα παιδιά, με τους φυσιοθεραπευτές και με όλη την ομάδα. Και η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλύτερη, δηλαδή με βάση το πώς ήμουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, στα μέσα της περίοδου. Και τώρα, με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, θα πάω να κάνω μια εξέταση και θα δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Τώρα πρέπει να δοθεί κάποια λύση, έτσι, κάτι μόνιμο, δηλαδή να το αντιμετωπίσεις οριστικά. Ναι, πρέπει να δοθεί μια λύση για να μην έχω το ίδιο πρόβλημα και την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Πρέπει να σε ρωτήσουμε, αν συμφωνείς ότι ξεκίνησες πάρα πολύ καλά τη σεζόν, έκανες φοβερά παιχνίδια. Ακόμα και ως αριστερός fullback. Στο ξεκίνημα. Μετά είχες μια κοιλιά στην αποδοσή και τελείωσες πολύ καλά τη σεζόν. Αν συμφωνείς με αυτό και αν έπαιξε όλο το πρόβλημα που είχες. Ναι, συμφωνώ με αυτό που είπατε. Αλλά όπως σας είπα και πάλι, έπαιξε ρόλο, αλλά δεν θέλω να το πω σαν δικαιολογία αυτό. Γιατί είναι δύσκολο για ένα ποδοσφαιριστή να θέλει να δώσει το 100% και να μην μπορεί να το κάνει. Ναι, σωστά. Στέλιο, η σεζόν για την ομάδα ήταν καλή, ήταν μέτρια, ήταν... Πώς το σκέφτεσαι τώρα που τελείωσε, τι απολογισμό κάνεις για την ομάδα? Νομίζω ότι όπως ξεκίνησε και όπως τελείωσε, νομίζω ότι είναι επιτυχημένη. Ξεκίνησαμε στην αρχή πολύ νωρίς. Ναι. Καταφέραμε να δώσουμε 6 παιχνίδια μέχρι να μπούμε στους ομίλους. Στη συνέχεια, όπως είπατε, είχαμε μια κοιλιά. Η απόδοση μας δεν ήταν όπως θα έπρεπε, αλλά νομίζω ότι τέλος καλό, όλα καλά. Καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη θέση στα play-off και αυτό είναι που μετράει. Κακά τα ψέματα, πιέστηκε αυτή η ομάδα πολύ και βγάλατε και τραυματισμούς, περάσατε δυσκολίες. Τι άλλαξε και η ομάδα είχε εντελώς διαφορετική ψυχολογία όταν μπήκε στα play-off? Γιατί σε σερί 6 αγώνων αίτητη δεν κάνατε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν, εντάξει. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι είχε περάσει αρκετά δύσκολα με τους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Νομίζω ότι η θέληση και με την αλλαγή του προπονητή, η θέληση των ποδοσφαιριστών να τελειώσει η χρονιά επιτυχημένη, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Για όλους νομίζω ότι είναι όνειρο να παίξουν ένα αγωνιστή στο Champions League και ήταν ευκαιρία για μας να καταφέρουμε να τελειώσουμε επιτυχημένη χρονιά. Στέλιο, εξήγηση έχεις για το ότι παίξατε πολύ καλά παιχνίδια Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο? Είχατε πολύ κακές εμφανίσεις το φθινόπωρο, το χειμώνα και τελικά με το που άλλαξε ο προπονητής ήσταν πάρα πολύ σταθερή, πολύ δυνατή, πολύ δυνατή. Έχεις κάποια εξήγηση? Όπως σας είπα κιόλας και πριν, η χρονιά ξεκίνησε πολύ νωρίς. Η ομάδα είχε πάρα πολλά παιχνίδια, είχε τα προκριματικά, το κύπελο, την Ευρώπη και σε συνδυασμό με τους πολλούς τραυματισμούς που είχαμε, ήταν ορισμένοι παίχτες οι οποίοι είχαν πάρει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα και έτσι είναι λογικό μετά από ένα διάστημα να υπάρχει μια κοιλιά στην ομάδα. Ναι. Τώρα προς το τέλος η ομάδα άρχισε και με την αλλαγή του προπονητή, η ομάδα βρήκε το δρόμο της. Δεν είχαμε τόσα πολλά παιχνίδια, η Ευρώπη είχε τελειώσει, το κύπελο τελείωσε. Είχαμε πάρει κάποιες ανάσες και πιστεύω ότι αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δουλέψαμε με τον κύριο Εύρης και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό στα play-off. Είναι ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ η δεύτερη καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Όπως
φάνηκε ή αποδείχθηκε στα play-off. Νομίζω ότι στα play-off ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Είχαμε, δείξαμε πόσο πολύ το θέλαμε. Και πιστεύω ότι η δίκη αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι... τερμάτισε δεύτερο στην ουσία στο πρωτάθλημα. Είμαστε η δεύτερη πιο μικρή ομάδα σε μέσο όρο ηλικίας. Πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα, αυτή η κατάκτηση ουσιαστικά της δεύτερης θέσης δίνει και συνέχεια σε αυτή την ομάδα? Δηλαδή πλέον μπορούν να σας εμπιστευτούν όλοι και με κάποιες προσθήκες η ομάδα να πάει το βήμα παραπάνω? Ναι, πιστεύω ότι η ομάδα έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές στην ηλικία οι οποίοι έχουν πολύ ταλέντο και πιστεύω ότι έχουν να δώσουν πάρα πολλά στην ομάδα. Είναι ποδοσφαιριστές που αγαπάνε την ομάδα και νομίζω ότι με κάποιους ανθρώπους γύρω και τη στήριξη που θα έχουν και με ορισμένες προσθήκες, νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Τι σας έδωσε τόσο έτσι έντονα ο Βλαντανίβη τις τελευταίες εβδομάδες, τελευταίους μήνες και παρουσίασε ο ΠΑΟΚ τέτοιο πρόσωπο? Πώς το έζησες? Νομίζω ότι ο Βλάνταν είναι, ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα, γνωρίζει αρκετούς ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι ήταν πιο εύκολο να περάσει αυτό που θέλει στην ομάδα από ότι ο προηγούμενος προπονητής. Μας είχε μιλήσει πολλές φορές για το ότι τα πράγματα είναι, ότι είναι στα πόδια μας να τελειώσει η χρονιά επιτυχημένα και νομίζω ότι τα κατάφερε γιατί πέρασε στην ομάδα πάρα πολλά στοιχεία δικά του, αυτά που ήθελε. Κακά τα ψέματα, εντυπωσιακό ποδόσφαιρο δεν μπορείς να παίξεις την περίοδο αυτή έχοντας ξεκινήσει 11 μήνες πριν. Όμως στο τακτικό κομμάτι φανήκατε πολύ πιο καλά στημένοι, να πω, πιο συνειδητοποιημένοι, παρότι υπήρχαν πολλά παιδιά που ήταν νεαρές ηλικίες. Αυτό είναι καθαρά θέμα Ίβιτς ή και εσείς σε κάποια φάση βγάλατε έναν εγωισμό και είπατε ότι δεν μπορούμε άλλο να είμαστε σε παθητική στάση, κάτι πρέπει να καταφέρουμε σε αυτή την εποχή Σαββίδη που όλοι έχουν απαιτήσεις? Πιστεύω ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι και θέμα του προπονητή, αλλά οι ίδιοι παίχτες είναι, αυτοί που είναι μέσα στο γήπεδο. Άμα το θέλει ο ποδοσφαιριστής, μπορεί να τα καταφέρει. Και πιστεύω ότι όντως το ποδόσφαιρο που παίξαμε δεν είναι εντυπωσιακό, αλλά ήταν πιο ουσιαστικό. Ναι. Η ομάδα έχει μια σταθερή εικόνα σε όλα τα play-off, κατά τη διάρκεια του play-off. Στέλιο, όπως θυμάσαι τη χρονιά, ποιο είναι το καλύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για φέτος? Καλύτερη εμφάνιση? Εντάξει, τα παιχνίδια είναι, το κάθε παιχνίδι για μένα είναι ξεχωριστό. Τώρα δεν μπορώ να πω ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ποιο ήταν το καλύτερο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αλλά εμφανίσεις όπως στα παιχνίδια με την Dortmund, νομίζω ότι είναι παιχνίδια που μένουν στον κόσμο και στους ποδοσφαιριστές. Α, λες ότι παρά το ότι, ας πούμε, το κλέψατε το αποτέλεσμα, έτσι, με την εικόνα που είχε, παρόλα αυτά λες ότι το αποτέλεσμα αυτό θα μείνει και το κρατάς? Είναι παιχνίδια που μένουν, ναι, στους ποδοσφαιριστές και στον κόσμο. Μάλιστα. Έτσι όπως, το πιο εντυπωσιακό, με την πρώτη βάλαμε 5 γκολ. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι ο παιχνίδια από την Τόρνη είναι αυτά που μένουν. Σωστά. Δεν είσαι και πολύ μεγάλο σε ηλικία, αλλά στον ΠΑΟΚ έχεις ήδη γεμάτες χρονιές και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τη ζεις την ομάδα και απ' έξω και στην πόλη ζεις. Από όλα όσα έχεις στο μυαλό σου για να γίνει το βήμα παραπάνω στον ΠΑΟΚ, να πρωταγωνιστήσει, να πλησιάσει πιο κοντά στην κορυφή του πρωταθλήματος, ίσως να μπει σε ομίλους Champions League, τι χρειάζεται για την άποψή σου? Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο υπομονή. Υπομονή και πίστη, γιατί η ομάδα, όπως είπατε και πριν, έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι με υπομονή και δουλειά η ομάδα μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά πρέπει να πιστέψουμε σε αυτά τα νεαρά παιδιά και άμα έρθουν κάποιες καλές προσθήκες, η ομάδα νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Να έρθουν και άλλα νεαρά παιδιά ή να έρθουν και κάποιες προσωπικότητες που θα σας... Ναι, πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Κακά τα ψέματα, οι έμπειροι του ΠΑΟΚ είναι και αυτοί που δέχονται πολύ σκληρή κριτική. Αλλά σε αυτά τα play-off νομίζω ότι ήταν... Όλοι έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Ακόμα και ο Βίτορ που δεν είχε υπογράψει και θα μπορούσε να φύγει. Ένα σχόλιο για αυτούς και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν και αντιμετώπισαν ήδη την ομάδα μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, να γίνουμε συγκεκριμένοι. Στον Γλύκο πέσατε όλοι επάνω του, τον αποθεώσατε στο τέλος. Στον Τζαβέλα τον ψηφίσατε ως τον πολυτιμότερο. Στον Τζιόλι που και αυτός έχει ακούσει.
Ναι, νομίζω ότι αυτά τα παιδιά πραγματικά έχουν... Η κριτική που ασκείται σε αυτούς ορισμένες φορές είναι και άδικη, γιατί έχουν δώσει και την ψυχή τους. Και όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αυτό που φαίνεται, είναι και απ' έξω, το πώς σε συμβουλεύουν, το πώς σε καθοδηγούν κάθε μέρα και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Όπως είπατε και ο Βίτορ, ο οποίος το συμβόλαιο της ουσία έχει τελειώσει, τελείωνε. Ναι. Και πραγματικά ήταν εκεί πέρα και μας βοήθησε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Σε πείραξε, στεναχωρέθηκες που δεν πήγες στην Αυστραλία με την Εθνική, τώρα που είναι η ομάδα εκεί? Ναι, η αλήθεια είναι ότι με στεναχώρησε, γιατί νομίζω ότι είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή να βρίσκεται στην Εθνική Ομάδα. Αλλά έπρεπε να βρω και εγώ μια λύση για την επόμενη χρονιά, να είναι 100% σίγουρος. Δεν θα έχω το ίδιο πρόβλημα. Α, για το θέμα, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, βασικά ξεκούρασε χρειάζεται την Κυριακή και μετά όλα τα άλλα. Εντάξει, είναι λογικό. Μάλιστα. Στέλιος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για τη σεζόν, ναι, για την επιτυχία στα play-off. Καλή ξεκούραση τώρα, έτσι. Ναι, ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Ναι, καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά. Γεια σας. Να είσαι καλά, Στέλιο.